Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες του ένωση.gr. Τρίτη 22 Ιουνίου σήμερα και τα μεταγραφικά στην ΑΕΚ δεν προχωρούν με τους ρυθμούς που θα περιμέναμε. Οι μεταγραφές που έχουν προχωρήσει αρκετά δεν έχουν κλείσει, δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχουν ανακοινωθεί, οπότε δεν είναι και στη διάθεση του Βλάνταν Μιλόγεβιτς. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει σιγά σιγά την προετοιμασία της στην Πορταριά, μεθαύριο επιστρέφει στην Αθήνα. Και έτσι αυτό το πρώτο στάδιο ολοκληρώνεται με την ΑΕΚ, παρότι έχει ξεκινήσει να δουλεύει ήδη στο κομμάτι της τακτικής ο Μιλόγεβιτς με το team του. Έχουν δοκιμάσει και κάποια συστήματα αλλά και τον τρόπο που η ΑΕΚ θα πρέπει να αναπτύσσεται. Δεν έχει βασικά κομμάτια της νέας ΑΕΚ εκεί και νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί να έχει χρόνο για τις μεταγραφές, μπορεί να έχει ακόμα ένα μήνα μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, αλλά χάνει πολύ σημαντικό χρόνο δουλειάς από την προετοιμασία και αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο, κυρίως για τον προπονητή που καταλαβαίνει ότι έχει πάρα πολύ δουλειά μπροστά του και θα πρέπει αυτή να τη συμπυκνώσει στην Ολλανδία, όπου και ελπίζει να έχει τους περισσότερους παίκτες από αυτούς που θα έρθουν από εδώ και πέρα. Η δουλειά, φανταστείτε, στην Πορταριά έγινε χωρίς τους βασικούς στόπερ, παρότι ο Τζαβέλας έχει συμφωνηθεί να αποκτηθεί, δεν ήταν εκεί. Ο δεύτερος κεντρικός αμυντικός που ελπίζουμε να έχει το ρόλο ηγέτη του ηγέτη και να είναι δίπλα στον Τζαβέλα, ούτε αυτός έχει αποκτηθεί ακόμα. Ο Σβάρνας ήταν τραυματίας και έτσι η ΑΕΚ στο πήλιο δούλεψε με τους Νεντελτσιάρου, Λάτσι και τον Μίτογλου που αποκτήθηκε πριν λίγο καιρό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλα όσα έκανε ο Μιλόγεβιτς θα πρέπει να τα επαναλάβει και στην Ολλανδία, ελπίζοντας να έχει εκεί τους βασικούς παίχτες. Η ΑΕΚ δεν είχε ούτε τα ακραία μπακ, αυτά που ελπίζουμε όλοι να έχουν τον χαρακτήρα και τη χρειά βασικού στη νέα ΑΕΚ. Αριστερά υπήρχε ο Λόπεζ με τον Μιτάη, δεξιά ο Ντατσέκο με τον Μπακάκι από την περασμένη Κυριακή, αλλά και τον νεαρό Ραντόνια. Στο τέρμα υπήρχε ο Στάνκοβιτς, αλλά και αυτός έχει χάσει κάποιες προπονήσεις διότι δεν κάνει πλήρες πρόγραμμα, διότι είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού στο χέρι. Στα χαφ, απόντος του Κρίσης που έχει τελειώσει από την ΑΕΚ με τον ένα με τον άλλο τρόπο, δεν έχει αποκτηθεί ακόμα η Τσάμ, οπότε ούτε αυτός υπήρχε στο πήλιο, εκεί που έλειπε και ο Γαλανόπουλος μέχρι και την Κυριακή. Κάτι το οποίο συνέβαινε και με τον Μάνταλο. Στην επίθεση δεν υπάρχει ακόμα ούτε ο Ανσαριφάρ ούτε ο Γκαρσία. Δύο από τα βασικά κομμάτια της ΑΕΚ στο επιθετικό κομμάτι και δεν υπάρχει ούτε ο βασικός φορ, ο οποίος στην ΑΕΚ ελπίζουν να είναι ο Σέρχιο Αραούχο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η δουλειά που έγινε στην Πορταριά, η οποία έγινε από τον Μιλόγεβιτς και τους συνεργάτες του, δεν νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο αντίκρισμα στη νέα ΑΕΚ. Κυρίως είδε κάποια πράγματα ο Μιλόγεβιτς από τους ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεσή του τώρα και οι περισσότεροι εκ των οποίων θα πάνε είτε στην β' ομάδα είτε θα δοθούν δανεικοί. Από εκεί πέρα η ΑΕΚ πλέον θα πρέπει να έχει το βλέμμα της προς την Ολλανδία, ώστε να υπάρχουν εκεί και ο Τζαβέλας και ο Εντσάμ και κάποια στιγμή και ο Αράουχο, εφόσον αυτόν έχουν προκρίνει ως νούμερο ένα στόχο στην ΑΕΚ. Όμως επαναλαμβάνω ότι η ΑΕΚ έχει καθυστερήσει και δεν έχει ρίξει το βάρος που απαιτείται στις θέσεις των δύο ακραίων μπακ, οι οποίοι από τη στιγμή που θα έχουν χρειά βασικού θα πρέπει να μπουν νωρίς να ενσωματωθούν στην ομάδα, ώστε να μάθουν και το νέο τρόπο παιχνιδιού και το τι θέλει ο προπονητής. Αλλά βεβαίως πολύ περισσότερο ο βασικός στόπερ ηγέτης, ο οποίος θα είναι είτε με τον Τζαβέλα είτε με κάποιον άλλον το δίδυμο για την επόμενη χρονιά. Η ΑΕΚ φαίνεται να έχει μείνει πίσω. Υπάρχει χρόνος, όχι πολλής, αλλά έχει χαθεί, επαναλαμβάνω, σημαντικός χρόνος από τη δουλειά του Βλάνταν Μιλόγεβιτς. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει και ο ίδιος να γίνει πιο απαιτητικός όσον αφορά απέναντι στην κίτρινο-μαύρη διοίκηση. Από το ένωση.gr, καλό σας βράδυ.